Τώρα η άνασα κατευθύνεται προς Κερανίτσαν του νομού Θεσπρωτίας. Η διάλευση από την περιοχή αυτή γίνεται με υποζύγια, με τα οποία η βασιλική συνοδεία κατευθύνεται στα άλλα χωριά της περιφερίας. Η περιοδία αυτή, κατά την οποία εν συνόλο η βασίλισσα επεσκέφθη 129 από τα 160 σπίτια του παιδιού, έληξε στην Οικουμενίτσαν, όπου η άνασα, προπεμπομένη υπό τον αρχόν, επεβιβάστη της αναμενούσης βενζίνακά του. Με το αντιτοπιλικό ναυαρίνων η λαοφιλής βασίλισσα, αφού συνεπλήρωσε την τόσο γόνιμον επαφή της με τον λαό της Υπαίθρου, επιστρέφει τώρα εις την πρωτεύουσαν για να συνεχίσει τα μεγάλα κοινοφελή έργα της.